Κατερίνα Διωμάκη κοντά μας, να δούμε τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει συγκεντρώσει όλα τα τελευταία νέα. Έλα, Κατερίνα, καλή σου μέρα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από το Action 24. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις και το παρασκήνιο της αποχώρησης, της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα για το χρήσμα των εκλογών του 2024. Νομίζω πως το εξώφυλλο του περιοδικού Time τα λέει όλα. Αν μπορούμε να το δούμε, θα καταλάβουμε ένα κατακόκκινο εξώφυλλο του περιοδικού που βλέπουμε στα δεξιά τον πρόεδρο Μπάιντεν να φεύγει με τίτλο «Πανικός», το οποίο έχει δημοσιευτεί στις 28 Ιουνίου, την ημέρα δηλαδή μετά το Βατερλό του debate. Mm-hmm. Το άλλο εξώφυλλο που βλέπουμε από εδώ, βλέπουμε έχει δημοσιευτεί στις 21 Ιουλίου, χτες, λίγες στιγμές μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής του Τζο Μπάιντεν, και βλέπουμε τον 81 ετών πρόεδρο μόλις να αχνοφαίνεται και να μπαίνει στο παιχνίδι η αντιπρόεδρος Καμαλά Χάρις. Εδώ είναι το πρωτοσέλιδο, έτσι, τον Time, από την στιγμή που κάνανε μετά το debate, το αποδεικμένο debate, έτσι, που όλοι ουσιαστικά άρχισαν να του λένε να αποχωρήσει. Και εδώ πανέξυπνο αυτό το οποίο έχουν κάνει. Όταν πλέον έχει αποχωρήσει. Και έρχεται η Καμάλα. Αλλά το θέμα είναι, ωραίο, κερδίζει. Ναι. Κερδίζει η Καμάλα Χάρις. Γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τη βλέπουμε να καταφέρει να κερδίσει τον Τραμπ, ο οποίος έκανε και δήλωση, έτσι. Έκανε τη δήλωση, τη χειρότερη των δηλώσεων. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί δημοσκοπικά η ανάληψη της, για την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις για το χρήσμα, γιατί δεν είναι υποψήφια για την Προεδρία, δεν έχει λάβει ακόμη το χρήσμα της παραταξής της. Όλα θα κριθούν στις 19 Αυγούστου, όταν θα αρχίσει το Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους ηχηρά ονόματα, δηλαδή θέλω να πω Τζο Μπάιντεν. Ο Μπάρακ Ομπάμα έχει δηλώσει ποιον θα στηρίξει. Ο Ομπάμα τηρεί μέχρι στιγμής σιγή ηχθείως. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα είχε στηρίξει τον πρόεδρο Μπάιντεν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο μήνυμα του πρώην προέδρου. Μέχρι στιγμής οι μηνύματα στήριξης για τον Μπάιντεν και για την Κάμαλα Χάρις έρχονται από την οικογένεια Κλίντον, από τον Μπιλ Κλίντον και την Χίλαρη Κλίντον, οι οποίοι έχουν δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι βρίσκονται στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν. Ναι. Και περιμένουμε τώρα την απόφαση. Θα διεκδικήσουν κι άλλοι μαζί με την Καμάλα Χάρις το χρήσμα των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται η κυβερνήτρια του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, ένα φαβορί που ήταν ένα φαβορί των Δημοκρατικών για το χρήσμα, ο Γκάβιν Νιούσον, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, δήλωσε τη στήριξή του προς την Κάμαλα Χάρις, ενώ μένουν ακόμα ο Υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και ο Τζος Σαφίρο, το κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, οι οποίοι θα διεκδικήσουν στις 19 Αυγούστου. Ποιο στηρίζουν? Δεν σε άκουσα, Ιαννικό. Οι αστέρες του Hollywood, ποιον στηρίζουν? Οι αστέρες του Hollywood είχαν συνταχθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στο κίνημα των... Εδώ τον Τζόρτζ για πρόεδρο, αλλά τέλος πάντων. Είχαν συνταχθεί στο κίνημα των στελεχών, των Δημοκρατικών, γερουσιαστών και βουλευτών που καλούσαν τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει. Πρώτος από όλους ο Τζόρτζ Κλούνεϊ, που με άρθρο γνώμης είχε πει στον Τζο Μπάιντεν πως είναι καλύτερα να αποχωρήσει. Ενώ στο πλευρό τώρα του Τζο Μπάιντεν, μετά την ανακοίνωση της ότι εγκαταλείπει την εκλογική κούρσα, βρίσκονται η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, η Κέιτι Πέρι και άλλοι ηθοποιοί του Χόλιγουντ, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο αίρισμα των Δημοκρατικών, μεγάλη μερίδα των αστέρων του Χόλιγουντ στηρίζουν τους Δημοκρατικούς στις εκλογές και είναι σημαντική η συμμετοχή τους. Το αναμενόμενο πάντως, αυτό το οποίο είχαμε πει και από την Παρασκευή, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να δηλώσει ότι αποχωρεί από την κούρσα. Ακριβώς. Και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Πρέπει να. Η Καμάλα Χάρις, αν τελικώς είναι εκείνη, έχει δρόμο που πρέπει να διαβεί πολύ γρήγορα. Βέβαια. Πολύ γρήγορα για να μπορέσει. Όμως να πούμε πως το περιμέναμε και λέγαμε και εμείς και διεθνή ρεπορτάζ, λέγανε τις τελευταίες ημέρες πως ο Τζο Μπάιντεν διενύει ίσως το πιο κρίσιμο Σαββατοκύριακο της πολιτικής του καριέρας και της προεκλογικής εκστρατείας. Βέβαια, έφυγε, αλλά δεν μας λέει το λόγο, έτσι, ακόμα. Αν είναι προσωπικός, αν είναι λόγος υγείας.
Σίγουρα. Δεν το παρασκήνιο. Υπάρχουν παρασκήνια, υπάρχει δηλαδή το παρασκήνιο πίσω από την αποχώρηση, γιατί ναι, μεν η αποχώρησή του ήταν στα ενδεχόμενα. Ωστόσο, αυτό που δεν περίμεναν οι συνεργάτες του είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν θα τους ανακοίνωνε ένα λεπτό πριν τη δημοσίευση της επιστολής πως αποχωρεί, πως αλλάζει τελικά απόφαση. Μάλιστα. Και υπάρχουν πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, το οποίο λέει πως ο Μπάιντεν αποφάσισε να αποχωρήσει μετά από νέα δημοσκόπηση και λογαριασμό του ABC News πως σε χάνει και στις 6 κρίσιμες πολιτείες για τις εκλογές. Κατερίνα, ευχαριστούμε για τον αλληλικό ρεπορτάζ.